centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, την αγάπη μου και τις ολοκάρδιες ευχές μου. Δεν σας αποκρύπτω ότι σημερίζομαι την αγωνία αυτού του ευλογημένου λαού, του ποιμνίου μας, όλες αυτές τις ημέρες. Γι' αυτό και προσπαθώ μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως μας και το πρωί να λειτουργώ και να τους δίνω δηλαδή ένα μήνυμα συμπαραστάσεως, αγάπης και ενισχύσεως και υπομονής, αλλά και το βράδυ που μας ακούνε αρκετοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, και θα το έχετε πληροφορηθεί και εσείς. Ναι, και μάλιστα και επειδή πηγαίνω και στο χωριό μου και την Παρασκευή στους χαιρετισμούς είχε μπει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στα μεγάφωνα του χωριού για να ακουστεί, για να ακουστούν οι χαιρετισμοί και στο χωριό μου. Προσπαθούμε με χίλιους δυο τρόπους και τρίκ και κόλπα να φτάσει η φωνή και η δική σας και της Εκκλησίας στο κάθε σπίτι. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι. Αυτή τη στιγμή καταρχήν μας χρειάζεται να έχουμε μία ψυχραιμία. Θα πρέπει να διώξουμε από πάνω μας τον πανικό και τον φόβο, ο οποίος μας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, και να τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με αισιοδοξία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ύπουλο εχθρό, τον οποίο πρέπει να πολεμήσουμε. Ναι. Και ο πόλεμος είναι να τον κάνουμε μέσα από το σπίτι μας. Ούτε μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την υγεία μας, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα κάνουμε λίγες ημέρες υπομονή, ώσπου πραγματικά δηλαδή να σταματήσει αυτή η μετάδοση σε αυτού του ιού. Και εγώ το ίδιο κάνω. Γι' αυτό και βρίσκομαι κάθε μέρα στο Μητροπολιτικό Ναό, ναι, δηλαδή 15 μέρες από τη δεύτερη Κυριακή των Νηστιών. Από τις 15 του μηνός δεν έχω βγει έξω. Βγήκα μόνο με το αυτοκίνητο για να ευλογήσω από μακριά την πόλη και το Άργος Ορεστικό, ώστε να έχουμε και να έχουν οι άνθρωποι αυτή την ευλογία του Θεού. Μάλιστα, σήμερα άκουσα και το σκέπτομαι κι εγώ, ότι ο Πατριάρχης Ρωσίας με την επιδημία εκεί θα μεταφέρει μέσα στο αυτοκίνητό του γύρω από τη Μόσχα την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που ήταν του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Κάποια στιγμή θα πάρω τα ιερά λείψανα μέσα από το αυτοκίνητο και θα γυρίσω έτσι γύρω-γύρω την επαρχία, να σταυρώνω τα ένδοξα χωριά μας, τους ανθρώπους μας από μακριά, την πόλη μας από μακριά, το Άργος Ορεστικό. Αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχουμε τη βοήθεια και τις περιοχές που πλήττονται ακόμη περισσότερο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Και είναι σε απόλυτη καραντίνα, τη Μεσοποταμία, το Καλοχώρι, την Κολοκυνθού. Τους μνημονεύω ιδιαίτερα τις προσευχές μας. Να, ήδη τώρα στο Επισκοπείο ένας εκ των ιερέων στο παρεκκλήσιο κάνει παράκληση για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Έχω δώσει και εντολή στον πατέρα Κωνσταντίνο, τον Τομπατζίδη, ο οποίος είναι και αρχιερατικός εκεί της περιοχής Μεσοποταμίας, για την παροχή τροφίμων. Του είπα ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες υποφέρουν. Εσύ θα σου δώσουμε ένα χαρτί, θα αναλάβεις, εμείς θα διεκπεραιώνουμε τα τρόφιμα από εδώ, από τη Μητρόπολη, ώστε με τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών, των αστυνομικών, του Δήμου, οτιδήποτε να είναι, να τα μεταφέρει σε ευπαθείς οικογένειες οι οποίες έχουν την απόλυτη ανάγκη. Ναι. Ναι. Όπως επίσης ετοιμάζουμε και τα δέματα για το Πάσχα, ναι, έχουμε συνονοηθεί και με τους αρμοδίους και τους είπαμε, ναι, εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο μας χωρίς τρόφιμα το Πάσχα, θα μας βοηθήσετε, εμείς θα τα ετοιμάσουμε τα τρόφιμα, ήδη κάνουμε τις προεργασίες αυτές, ζητάμε βοήθεια από εδώ και από εκεί, γιατί βλέπετε ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθούσαν τώρα δεν μας βοηθούν, τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα, και προσπαθούμε με οποιουσδήποτε συνθήκες να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ακόμη και το φαγητό την ημέρα του Πάσχα, που δίναμε 1500 μερίδες φαγητό, μπορεί φέτος να είναι δύσκολο. Εγώ έχω συνονοηθεί με τον πατέρα Ελευθέριο και είπαμε, εάν τα εστιατόρια ανοίξουν, αυτά δηλαδή τα οποία παίρνουν οι άνθρωποι φαγητό, και φέτος θα έχουν την ημέρα του Πάσχα αυτό το φαγητό. Σεβασμιότατε, μας ρωτάνε πολύ και δεν ξέρω αν και η Εκκλησία μπορεί να πιέσει, γιατί μέσα στις απαγορεύσεις αυτών των ημερών που ήρθαν για την Καστοριά είναι και η απαγόρευση μετακίνησης, να δούμε τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα που θέλουν να μας δουν, να τα περιποιηθούμε, να τα κάνουμε ένα πιάτο φαγητό, να τους δώσουμε τα φάρμακά τους. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, Χρήστο. Αυτό που έγινε πραγματικά έχει συγκλονίσει πάρα πολύ κόσμο. Λένε βέβαια ότι θα απειληθεί το βοήθεια στο σπίτι, αλλά είναι τόσες οι περιπτώσεις ανά το
νομό. Ναι, ναι, ναι. Που ήδη δεν με αυτή και δυσκολευτούν κάποιες. Δεν έχω, δεν έχω ούτε μία αντίρρηση. Ούτε μία αντίρρηση στο σημείο αυτό και το καταθέτω δημόσια. Θα πρέπει οι διοίκοι και οι πολιτιακοί παράγοντες θα πρέπει να δουν την περίπτωση αυτή με ένα ιδιαίτερο μάτι. Έστω και ένα άτομο από οικογένεια να πηγαίνει να βλέπει παππούδες, γιαγιάδες, γονείς. Και πρέπει να σκεφτούν ότι είναι μια κριτική περιοχή και ότι δεν είμαστε δηλαδή το ένα διαμέρισμα δίπλα στο άλλο. Έτσι. Είναι αρκετά. Και έτσι, με... το ένα σπίτι μπορεί να απέχει από το άλλο. Και με αρκετά γυρασμένο πληθυσμό, δυστυχώς. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Αλλά βλέπετε ότι στις ώρες αυτές, καταλαβαίνετε, δεν κάποιοι αποφασίσουν και. Οι άλλοι δεν έχουν καμία. Εγώ σήμερα έμαθα ότι είναι και το καλοκόρι στο μέσον, ότι είσαι καραντίνα και υπολογιστού και η Αγία Κυριακή και όλα αυτά. Δεν το ήξερα. Δεν είχε διευκρινιστεί από χθες, γιατί έγινε πολύ μεγάλη σύγχυση σεβασμιότατε από χθες. Ούτε αυτό δεν είχαμε λύσει, για να φανταστείτε. Πού να λύσουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα και που ξέρετε, έχει ο κόσμος που δεν μπορεί να πάει στην δουλειά του. Είναι μια πολυπληθής περιοχή. Βέβαια. Πρέπει να είναι γύρω στις 5.500 κάτοικοι. Όλη η περιοχή εκεί κοντά είναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όλη η περιοχή είναι αυτός ο πληθυσμός που λέτε. Αγαπητέ μου Χρήστο, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Ό,τι χρειαστείτε από την πλευρά της Μητροπόλεως θα είναι στη διάθεσή σας. Το χρειάζονται και ιδιαίτερα αυτές οι πληγήσεις περιοχές που είναι σε απόλυτη καραντίνα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Εμείς τουλάχιστον έχουμε και ένα ωράριο να κυκλοφορούμε. Ναι. Αυτοί όμως οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να βγουν ούτε στο δρόμο πια. Ούτε... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μας λένε την επίσης... αγάπη μου έχετε, την αγάπη μου και τις ευχές μου και τις προσευχές μου. Μας λένε επίσης κάτι, γιατί μας λένε ότι αυτές τις μέρες διάβασαν ότι εμφανίστηκε η Παναγία στο Άγιο Όρος. Και επειδή λένε ότι έχετε σχέση και έχετε σχέση νομίζω με το Άγιο Όρος. Δεν επικοινώνησα, δεν επικοινώνησα με κανέναν. Το μόνο που έχω να πω είναι γιατί συγκινούμε, καταλαβαίνετε. Πήρα τις αδελφές εχθές στην κλεισούρα να δω τι κάνουνε. Γιατί και αυτές είναι 5 ψυχές στο μοναστήρι. Ναι. Κλεισμένες μέσα στο μοναστήρι και μου είπα το εξής. Μου λέει, να διαβάσουμε κάθε μέρα την παράκληση στην Παναγία και στην Αγία Σοφία. Και μάλιστα λέει στην Αγία Σοφία τη διαβάζουμε γύρω από την Τιμία Κάρα. Και η Τιμία Κάρα λέει αυτές τις ημέρες, μου λέει γερόντισσα, ευωδιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα αισθητό σημείο της παρουσίας της Αγίας. Έτσι λοιπόν να παίρνουμε ενίσχυση και κουράγιο. Ο ένας για τον άλλο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η ενότητα μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή και η ομοψυχία. Και όλα θα τα φέρει η χάρη του Θεού. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Η Παναγία θα μας σκεπάσει και πάλι. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την αγάπη μου και τις ευχές μου, Χρήστο. Πολλές φορές μέσα τα λόγια πολλές φορές είναι φάρμακο. Να την αναπαύσει ο Θεός τη μανούλα σου, στη χώρα των ζώντων, στη βασιλεία των ουρανών. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Την αγάπη μου, την αγάπη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.